Μάγκη, σήμερα θα ακούσουμε το πιο τρελό μηχανάκι που υπάρχει. Δες εδώ πως πλεδίζει. Δες εδώ χρώμα. Βρίσκεται στο κάρ για ποιον θέλει. Το μηχανάκι έχει. Περίμενε να στηθούμε κάπως καλύτερα να το βλέπετε την ώρα που τα λέω. Filter DNA Stage 3 αξίας 700 ευρώ. Ολόσωμη εξάτμιση τιτανίου 1800 ευρώ. Καινούργια λάστιχα Power Cup. 380 ευρώ λάστιχα. Καινούργια μπήκανε ούτε μια εβδομάδα δεν έχουν πάνω. Έχει πρόγραμμα. Είναι 168,5 άλογα ρόδα. Έχω και τη δυναμομέτρηση, νομίζω να τη βάλω κάπου εδώ. Ή εδώ. Ή εδώ. Και έχει και shifter Haltech, το οποίο δεν είναι πάνω, αλλά είναι ψωνισμένο. Οπότε δεν ακούσουμε σήμερα το shifter, αλλά υπάρχει και shifter για να μπει. Υπάρχουν λέει και τα μαμά πράγματα. Τράμπα με XR1000 και 1290 Adventure. Αυτό δεν το ήξερα, τώρα το διαβάζω. Παυλάρα. Ό,τι του φανεί, έχει το πιο ωραίο μηχανάκι, δεν θα το κάνει Adventure. Πού θα πάει καβαλή. Η τιμή είναι ακατέβατη. Η τιμή λοιπόν είναι στα 13 στρογγυλά, 13.000 ευρώ παίρνει αυτό το μωράκι, αλλά επειδή είμαι εγώ λέω ότι η τιμή είναι συζητήσιμη. Όχι άσκοπα τηλεφωνήματα. Λίγο μπορεί να πέσει τιμή. Αυτό. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Παρένθεση, αν έχει κάποιο μηχανάκι αξία και θέλει να το κάνουμε review αυτό το πράγμα, αν θέλετε, μα στέλνετε μήνυμα και το κάνουμε. Έτσι κι αλλιώ μεταξύ ένα μηχανάκι δεν θα κάνουμε πολλά για τρελά πράγματα. 1300 κυβικά δικύλινδρο. Σκέτη ροπή. Σκέτος χαβαλές, μπαλτάς. Μαλάκα, ακούγεται τρελό. Κάπως πρέπει να βγάλω τα συστήματα ασφαλείας και δεν έχω ιδέα. Driving mode, lay back, favorite. Να το, οπότε είμαστε ready. We are all set. Θέλω να το πάρω τελείως όπως είναι. Χωρίς ηλεκτρονικά, χωρίς τίποτα. Δεν έχω μάθει να οδηγάω με ηλεκτρονικά εγώ. Όπω τι θόρυβο κάνει, ε! Μάγκες, αυτό το μηχανάκι, όταν το είχα πρωτοδεί, το είχα δει στην παρουσίαση της Κατέμ, είχε μια γούρνα με νερό και έπαιζε ξερόγκαζα το 1290 και κουνιόταν το νερό. Και έλεγα, εντάξει, τώρα παπάτζα. Και όντως, ήταν αυτός, κάτι είχε αυτός εκεί. Δεν έχω και πολύ επαφή γιατί τόση ώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε τα μικρόφωνα. Μάγκες, έχει δύναμη παντού, έτσι. Wow. Ομοί δύναμη. Δεν μπορώ να το πατήσω τέρμα. Σηκώνεται. Σε φάση που δεν το πατάς. Παιδιά, είναι τρελό. Πω, τρελαίνομαι. Βγάλεις τα κέφια σου με αυτό το πράγμα. Παυλάρα, το μηχανάκι σου είναι φωτιά. Μάγκες, βλέπετε τι γίνεται. Δεν πατάω καν, έτσι. Δεν μπορείς να βιδώσεις τον γκάζι σε αυτό το μηχανάκι. Μου φεύγει από τα χέρια, ρε. Και πατάς είτε χαμηλά είσαι, είτε ψηλά, είτε έχεις στροφές, δεν έχεις, δεν έχει καμία σημασία. Είναι στα top 5 μηχανάκια που έχω οδηγήσει ποτέ. Wow, σε φάση. Και αυτό το ξερόγκαζο
Ακούστε εδώ. Δεν υπάρχει πιο σοβαρό ξερό γκάζο από αυτό, δεν υπάρχει. Είναι σαν να έχει δύο πιστόνια από 690 πάνω. 1300 κυβικά δικύλινδρος. Έτσι που λέτε μάγκες, έρχεται σιγά σιγά το καλοκαίρι και θα κάνουμε τρελές βόλτες. Έχω βάλει και αυτήν εδώ την κάμερα να με δείχνω απ' έξω. Παιδιά, καταπίνει δρόμο, ρε. Καταπίνει δρόμο το μηχανάκι σου, λέω. Μακάρι να γράφει σωστά το μικρόφωνο που έχω βάλει στην τσάντα. Να έχουμε ήχο, να γουστάρουμε. Μα βάλουμε βενζίνη. Αλάκα, τους κόβεις στη μέση σου, λέω. Να σταματήσουμε να βάλουμε και βενζίνη. Παυλάρα, ξεχάστηκα. Τώρα το είδα που φωνάζει εδώ πέρα low fuel. Wow. Ρε, κάνει το πιο σοβαρό θόρυβο που έχω ακούσει. Παίζει να σας έχω ζαλίσει, αλλά μιλάμε πρώτη φορά έχω στα χέρια μου το ίδιο πράγμα, ε. Νιώθω σαν τον τύπο που δοκιμάζει στην κατέμπτο, έτσι. Χαίρετε, 100 στάρα, 20 ευρώ. Για να δούμε τι θα πάρει τώρα το εργαλείο. Τρέμω, ρε, τρέμω. Μάγκες, τρέμω με αυτό το πράγμα, ρε. Μαλάκα παυλάρα, πώς την παλεύεις με αυτό το πράγμα. Γεια σας, 20 ευρώ έβαλα. Μην αγχώνεσαι, το έχω. Έχω κάνει και εγώ δουλειά. Πάμε τώρα λίγο τρέλα. Παιδιά, εγώ δεν είμαι του naked τόσο. Να σας πω την πικρή αλήθεια, έχει πολύ παραπάνω δύναμη από ό,τι χρειάζεσαι, ρε μπρο. Δηλαδή, δεν μπορώ να βγω και να το βιδώσω το γκάζι. Τώρα είμαι εγώ νουμπάς, είμαι ακατάλληλος, ξέρω εγώ. Μπορεί και να πρέπει να το συνηθίσω κιόλας. Αλλά μου φαίνεται ότι έχει πολύ παραπάνω δύναμη από ό,τι χρειάζομαι. Καταπίνει δρόμο, ρε. Μαλάκα, άκου εδώ. Μάγκες, γράφει Τετάρτη, ρε. Ωρε μαλάκα! Μάγκες, έγραψε Τετάρτη το μηχανάκι. Τώρα εδώ μέσα τα γράφει όλα. Περάστε. Συγγνώμη για τα προβλήματα που έχω και για αυτά που προκαλώ. Κάνω ό,τι μπορώ. Μάγκες, ένα κοράκι, ρε. Ένα κοράκι στο φανάρι. Είναι, λέει, όταν δεις κοράκι, για να φύγει το κακό, πρέπει να παίξει ένα ξερό γκάζο. Και το παίξαμε. Αχρίαστη. Πω. Ήθελα να περάσω από εδώ για να δω άμα δουλεύει για μέσα στην Γλυφάδα. Πες ότι το έπαιρνες για να πας για καφέ. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Χθες εκεί που καθόμουν, να λέω, αφού έχω ένα μικρόφωνο δεύτερο, γιατί να μην το πετάξω μέσα στην τσάντα, να ακούσουμε ήχο. Τώρα μπορεί να γράφει, οπότε. Μαλκές, σκοτώνει αυτό. Δεν έχω και πολλά να πω, γιατί το πράγμα μιλάει από μόνο του. Εγώ τι να πω. Η δύναμη είναι αχρίαστη, αλήθεια. Δεν έχω πει τίποτα. Βρίσκομαι σε άρνηση. Ρε μάγκες, έγραψε με Τετάρτη. Μιλάμε, δεν είναι για να το βιδώνεις. Μάγκες, δεν θα έτρεχα καν άμα το έχω αυτό το μηχανάκι, ρε. Δεν ξέρω γιατί μου το βγάζει τώρα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά η φάση είναι ότι μόνο το ξερόγκαζο, ό,τι πιο αντικαταθλιπτικό, φουλ αντικαταθλιπτικό το bike αυτό.
χτύπησα στο μονόζυγο τον καρπό μου, έχω κάπως τον κατέστρεψα και είναι η πρώτη φορά που οδηγάω μηχανάκι που με κάνει να πονάω ρε φίλε. Δείτε εδώ τώρα. Ονειρευόμουν ότι θα κάνουμε χαλαρό βίντεο ρε φίλε. Ονειρευόμουν ότι θα πάρω και θα παίζω ξερόγκαζ, αλλά έχει τόση τρέλα αυτό το μηχανάκι. Ρε μάγκες. Τι αμάξι είναι αυτό? Τι κυκλοφορεί εδώ πέρα ρε μάγκες, στο Μαϊάμι είμαστε. Τα χαιρετίσματά μου από το Μαϊάμι της Ελλάδας. Παιδιά δεν έχω λόγια ρε, το εργαλείο είναι επικίνδυνο. Δεν το παίρνεις αυτό το πράγμα μα δεν νιώθεις. Μιλάμε. Ασόβαρο τελείως είναι ρε φίλε. Δεν μπορείς να πατήσεις. Πού να πατήσεις με αυτό το πράγμα? Να κατεβάσουμε λίγο παλμούς. Να δούμε την ωραία θάλασσα. Ρε Παυλάρα, τι μηχανάκι είναι αυτό ρε Παύλο? Πας για χάισαι τώρα εδώ απαλό ε. Παίζεις ξερόγκαζο. Παίζεις ξερόγκαζο και φεύγεις άκλαυτος τώρα. Κάθε φορά λέω να ηρεμήσω λίγο και τελικά δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται να ηρεμήσω. Πώς θα ηρεμήσω με αυτό το πράγμα εδώ πέρα που μου έδωσε ο άλλος? Μου έχει φάει τα χέρια ρε, μου έχει φάει τα χέρια. Δεν έχω χέρια να το οδηγήσω. Για να γίνει σωστή δουλειά θα πρέπει να περάσει το μηχανάκι από τα δικά μας λιμέρια. Για να πάρει το pedigree του αντεχά πρέπει να έχει βολτάρει το μηχανάκι στη Βάργιζα. Αλήθεια μάγκες, όντως άμα θέλετε να πουλήσετε το μηχανάκι σας και έχετε κανένα άξιο μηχανάκι, δεν υποτιμώ τα υπόλοιπα, απλά ρε παιδί μου όλοι θέλουμε να πουλήσουμε κάτι και άμα είναι να μου στείλουν όλοι για το μηχανάκι τους, μετά μπλέξαμε. Άμα έχεις κανένα σοβαρό μηχανάκι έτσι που δεν έχω οδηγήσει και θα με ενδιέφερε, στείλτε το να το δούμε. Τρελό ρε φίλε, τρελό! Είναι τρελό! Το μηχανάκι αυτό είναι τρελό. Λοιπόν, θα το βάλω στην υπόγεια διάβαση εδώ πέρα. Για να ακούσουμε. Μαλάκα, τι κάνει! Παιδιά, κάνει πάντα χωρίς γκάζι. Είναι σε φάση δεοδές. Όποτε για να πατήσω γράφει, δε. Με 1% γκάζι, παιδιά δες. Κάνα Τετάρτη εδώ, easy. Κοίτα πρόβατα. Φύγανε μαλάκες τρέχοντας. Δεν ξέρω αν τελικά θα το ψωνίσει κάποιος. Προσοχή, προσοχή, αλήθεια. Είσαι ενωμένος με το μηχανάκι. Κατευθείαν είναι ό,τι πιο βολικό. Τη δύναμή του έχει τα ηλεκτρονικά του. Άμα δεν είσαι κάψαλος, άμα δεν είσαι σαν και εμένα και είσαι ηρεμός, με τα ηλεκτρονικά το μηχανάκι ούτε που θα σου σηκωθεί, ούτε το ξερό γκάζο, τα σοπάζει όλα. Μιλάμε, βαράς ξερό γκάζο και μετά ακούγεται αυτό το στα αυτιά. Την πρώτη φορά που το πήρα βόλτα, ένα βράδυ έτσι για λίγο, έπαθα αυτό το πράγμα. Βγήκα στο κεντρικό, πάτησα μια τρίτη. Παιδιά, και νόμιζα ότι δεν θα βρω χώρο να σταματήσω. Αλλά έχει και φρενάρες, εντάξει τώρα. Όποιο κατέμ και να πάρεις βόλτα έχει φρένα. Το πράγμα κάνει κράου που το νιώθεις παντού. Δηλαδή στο ξερό γκαζό νιώθεις τον πάσο. Υποσχέθηκα επίσης να μην το σουζάρω, να μην κάψω λάστιχο, γιατί το μηχανάκι είναι για να πουληθεί και πρέπει να το πάρει ποιος το πάρει πιπίλα. Από ό,τι φαίνεται και να ήθελα δεν μπορούσα να το κάψω το μηχανάκι αυτό. Λοιπόν, τώρα θα την κάνω εγώ αυτή τη μαγιά εδώ. Κάντε sub, κάντε like και στείλτε μου όποιος θέλει να τα μοντάρουμε όλα. Το νου σας από μένα, παιδιά. Τσάω.